Καλησπέρα σας. Μετά από ένα αρκετά μεγαλοχρονικό διάστημα που λείψαμε από τις οθόνες σας, αυτή εδώ η εκπομπή πορεύεστε κατά τέχνη, αφού έκανε το απαραίτητο διάλειμμα έχοντας ολοκληρώσει έναν πρωτόγνωρο κύκλο, ήρθε η ώρα να επανέλθει και πάλι στις οθόνες μέσα από το Quest Channel και να μιλήσει φυσικά γιατί άλλο για αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο τίτλος της, για την τέχνη. Την τέχνη από κάθε πλευρά και από κάθε άποψη, μη αποκλείοντας τίποτα, γιατί μας αρέσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή να μπορούμε να συζητάμε ανοιχτά και χωρίς όρους ή προϋποθέσεις, γιατί θεωρούμε ότι πάνω απ' όλα η τέχνη πρέπει να είναι ανοιχτή και στο καινούργιο και στο διαφορετικό. Αλλά εμείς εδώ σήμερα θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια μακριά πορεία στα γράμματα και στις τέχνες γενικότερα της περιοχής μας. Και πραγματικά για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου και έρθε σήμερα εδώ για να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το δεύτερο κύκλο εκπομπών, το πορεύεσαι κατά τέχνη. Μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη. Βασίλη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, κύριε Επιτένη και αγαπητέ Μιχάλη. Ήρθα πολλές φορές στο παρελθόν εδώ και μιλούσα πάντα για άλλους. Σήμερα λοιπόν, μετά την πρόσκληση που με έκανες, θα μιλήσω δι' αυτόν όσο μπορώ. Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το ημέτερο κανάλι. Να είσαι καλά. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι ιδιότητες σου είναι γνωστές, εκδότης και διευθυντής της πνευματικής επιθεώρησης Παρέμβαση, λογοτέχνης, έχοντας ασχοληθεί σχεδόν με όλα τα είδη της λογοτεχνίας και βέβαια για πολλά χρόνια ασχολήθηκες και με την δικηγορία, καθώς έχεις τελειώσει και την νομική. Αλλά νομίζω ότι αν κάποιος ήθελε να σου αποδώσει έναν τίτλο, θα έλεγε ότι είσαι ο άνθρωπος των βιβλίων. Ναι. Γενικά ασχολείσαι με τα βιβλία με κάθε τρόπο που μπορείς. Θα επεκτείνω λίγο τον τίτλο σου, κάτσε κάπως έτσι αστεϊζόμενος. Όταν ήμουν στην βιβλιοθήκη και στο Ινστιτούτο του Βιβλίου και Ανάγνωση, με είχαν κάποιον ονομάσει αρχηγός, ο διευθυντής του βιβλίου. Διευθυντής του βιβλίου γενικός δηλαδή. Ο τίτλος είναι άνθρωπος του βιβλίου. Έκανα λοιπόν και διευθυντής του βιβλίου. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν έχεις καλύψει όλο το φάσμα. Αλλά βέβαια να ξεκινήσουμε από το πιο δύσκολο και θα εξηγήσουμε γιατί πιο δύσκολο, τον ρόλο του εκδότη διευθυντή της Παρέμβασης, η οποία πρόσφατα βεβαίως πήρε μια σημαντική τιμητική διάκριση, μόνο τιμητική διάκριση, από την Ακαδημία Αθηνών. Όχι Ακαδημία, το κρατικό. Α, το κρατικό, συγγνώμη. Το κρατικό βραβείο. Έχεις απόλυτη. Είναι πολύ σημαντική η διάκριση, αλλά βέβαια νομίζω ότι η μεγαλύτερη διάκριση είναι το γεγονός ότι καταφέρνει μετά από 30 περίπου χρόνια, 30 με 31 κάπου εκεί είναι, να παραμένει στα πράγματα και νομίζω ότι σήμερα πρέπει να έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο το να βγαίνει και να κυκλοφορεί ένα τέτοιο είδους έντυπο. Όχι ότι δεν ήταν δύσκολο και παλιότερα, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουμε γεμίσει από εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες ή άνθρωποι που αναζητούν τέτοιου είδους εκδόσεις. Ναι. Θα έλεγα ότι το κρατικό βραβείο που μας δώσαν για το περιοδικό φέτος, τα κρατικά βραβεία είναι από το 1956. Mm-hmm. Δίνονται κάθε χρόνο κυρίως για τη λογοτεχνία, κριτικό, δοκίμιο, μυθιστόρημα, ποιήση κλπ. Και την τελευταία δεκαετία βάλαν και ένα λογοτεχνικό περιοδικό. Σχεδόν τα υπαρκτά περιοδικά έχουν όλα βραβευτεί, τα υπαρκτά. Απλώς η διαφορά η δικιά μας ήταν φέτος ότι τα παλαιότερα που βραβεύτηκαν είχαν και μια αμοιβή ηλίκη. Σε εμάς δεν έχει. Λάβαμε μόνο τιμητικό δίπλωμα μαζί με το εμβόλυμο από τα άσπρα σπίτια. Δεν πειράζει. Τέτοιο δίπλωμα που λάμβαναν και οι καπετάνοι του 21. Τιμητικό δίπλωμα, λέει, από την κυβέρνηση και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, το χαρήκαμε πολύ, μας άρεσε. Δεν ήταν μικρό πράγμα δηλαδή αυτά τα 30 χρόνια που λες ότι κράτησε αυτή η περιπέτειά μας και κρατάει δηλαδή αυτή η ιστορία. Δεν είναι και μικρό πράγμα. Κάνω πως δεν θυμάμαι ή δεν θυμάμαι κιόλας αυτήν την ιστορία, γιατί έχω συνδέσει αυτό το πράγμα τα 30 χρόνια με την Παρέμβαση με όλο μου το βίο. Είπε νωρίτερα ότι είμαι και δικηγόρος. Ήμουν και δικηγόρος. Μπορώ να πω ότι πραγματικά ήμουν και δικηγόρος, γιατί σχεδόν 30 χρόνια. Οι περισσότεροι δεν ήξεραν καν αυτό. Κι εγώ το είχα ξεχάσει. Και μάλιστα το είχα ξεχάσει σε ένα διάστημα έντονα, 8 χρόνια που ήμουν στη βιβλιοθήκη, γιατί δεν υπήρχε δικηγόρος. Και όταν αναγκάστηκα να επιστρέψω εκ νέου, μετά άρχισα πάλι από το 0. Αλλά το 0 είχε φύγει όλο το δικηγορικό μου παρελθόν. Και πολύ περισσότερο και το μέλλον. Και νομίζω ότι εκείνο που είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με την Παρέμβαση είναι ότι στην αρχή συγκεντρώνονται κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι για τον τόπο, που νομίζω οι περισσότεροι έχουν δυστυχώς φύγει. Ναι. Φύγει από εδώ. Σώματι έχουν φύγει και από την Κοζάντερ. Ναι. Είναι ο μόνος από την αρχική παρέα που το ξεκινήσαμε. Πράγματι. Στην κυριολεξία. Έχουν άλλοι. Ναι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άλλες πόλεις. Φύγαν. Ίσως μόνο να έχει μείνει ο Κώστας ο Διός. Ήταν από την αρχή ο Κώστας.
Όχι από την αρχή, αλλά ναι, ο Διός παραμένει. Είναι σχεδόν από το 1 τρίτο του χρόνου μας. Τα δύο τρίτα ήταν μαζί. Αν και ως καλλιτέχνης θα μπορούσαμε να πούμε ότι γενικώς ύπτεται. Ο Κώστας ταξιδεύει, οπότε τον χάνουμε. Ο Κώστας λοιπόν είναι μια σημαντική φωνή, όχι μόνο για την παρέμβαση. Κάθε φορά μας θυμούσε και μας θυμάει ιδιαίτερα με την συνεργασία του, αλλά είναι ένας σημαντικός καλλιτέχνης. Υψηλών αξιώσεων. Μεγάλων αξιώσεων για τον τόπο μας. Τη δική μου και τον Νίκη γενικότερα. Και εμένα εκείνο που μου αρέσει τον Κώστα είναι ότι τολμάει, ότι κάνει πρόταση μέσα από το έργο του. Δεν είναι δηλαδή απλά ένας ζωγράφος που αναπαράγει. Όχι. Έχει δικό του στυλ, έχει δικό του ύφος. Έχει έναν, θα έλεγα, ρεαλιστικό υπερεαλισμό όμως στα έργα του. Μπορεί να αποδώσει οτιδήποτε. Έχει όμως κατάφερε να δημιουργήσει ένα δικό του τρόπο ζωγραφικό σε αυτήν την ιστορία της ζωγραφικής και της τέχνης, ο Κώστας. Παρότι μένει εδώ στη Μοζάνη. Δεν θα πω ότι η παρέμβαση έχει παρόμοιο ρόλο, δηλαδή, αλλά πάντως είναι ένα παραδοτικό λογοτεχνικό που έχει έδρα τη Μοζάνη, αλλά έχει δικτυωθεί πανελληνίως. Είναι γνωστό πανελληνίως η παρέμβαση. Στο μέτρο βέβαια του και στον τρόπο του καθένα. Άλλο ζωγράφος, άλλο το λογοτέχνης, άλλο ποιητής, άλλο συγγραφέας. Σα ακούσα το λες ξανά αυτό, Βασίλη. Θεωρείς σημαντικό ενστατικό παράγοντα το γεγονός να μένει κανείς στην περιφέρεια, ας μην το πούμε, επαρχία, σε μια πόλη σαν την Κοζάνη? Για έναν καλλιτέχνη, παράδειγμα, που είναι ο Κωνσταντιός, για σένα που ασχολείσαι και με τη συγγραφή, ή θα μιλήσουμε και για τα βιβλία σου κτλ. Τελικά το θεωρείς ενστατικό παράγοντα? Πιστεύεις ότι θα είχε μια διαφορετική εξέλιξη και η δική σου πορεία ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο αν έμεινε, ας πούμε, στην Αθήνα κυρίως? Α, δεν νομίζω. Μην νομίζεις. Δηλαδή, να ήμουν, ναι, ας πούμε, εκδότης του περιοδικού στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, δεν νομίζω να κατάφερνα τόσο καλά όσο εδώ. Τουλάχιστον εδώ, στο μικρό μας τόπο, αν σου καίει το πράγμα, γενικώς, αν σου καίνουν τα ζητήματα της τέχνης, του πολιτισμού, των γραμμάτων και αφοσιωθείς, θα φανείς και προς τα εκεί. Αν είσαι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, είναι χιλιάδες ένα-ένα. Εδώ φαίνεσαι, ζούμε, ξεχωρίζεις. Δηλαδή, έχεις και την συμπάθεια, μην νομίζεις. Δεν θέλω να πω ίκτο των τρίτων. Σίγουρα δεν έχεις όμως την αντιπάθεια, γιατί δεν είσαι και ανταγωνίσιμος. Πας στη Θεσσαλονίκη, δεν σε ανταγωνίζει κανένας. Κοζάνε αυτός, καμένε. Μια χαρά δικός μας, είναι πολύ καλός φίλος, πολύ καλός. Και ακούς όλο καλά. Διότι είναι ακίνδυνα όλα τα καλά. Διότι κανέναν δεν συναγωνίζει, κανέναν δεν ανταγωνίζει. Εκεί, σε αυτούς τους χώρους και στους τρόπους του κέντρου και του μικρού κέντρου, γίνεται ο χαμός. Γύρω από τις ιστορίες, το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, ναι, είναι γεγονός. Πολύ καλά. Και εγώ μάλιστα το θεωρώ μερικές φορές ότι είναι πιο ευνοϊκό για ανθρώπους που γράφουν το να μένουν σε μια πόλη σαν την Κοζάνη, όπου και η ρυθμή είναι λίγο πιο αργή. Και επίσης νομίζω ότι περισσεύει πάντα περισσότερο χρόνο, διότι δεν έχεις μετακινήσεις και άλλα πράγματα που πέσει επιβαρύνουν, ας πούμε. Απλώς όμως εδώ, αγαπητέ Μιχάλη, το πρόβλημα που το ξέρεις πολύ καλά και το ζούμε, πρέπει να ξεφύγεις από τον υπαρχιωτισμό. Έφυγες από τον υπαρχιωτισμό. Έχεις τις καλύτερες προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργήσεις. Αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα. Δεν υπάρχουν πολλοί, τουλάχιστον στον χώρο της λογοτεχνίας που ξέρω, εδώ στην Κοζάνη, στον τόπο μας, να έχουν ξεφύγει πολλοί, να έχουμε πολλούς ανθρώπους που γράφουν, που έχουν ξεφύγει από την πόλη και έχουν ανοιχτεί λίγο περισσότερο και γίνονται ακουστοί ή παραδεκτοί. Εσύ είσαι ένας από αυτούς που έχεις φύγει από την πόλη. Δεν λέω κι εγώ, και εγώ το κατάφερα αυτό. Δεν βλέπω όμως πολλούς να έχουν καταφέρει. Να φύγεις από... Γράφουν πολλοί, υπάρχουν πολλοί. Κρίνουν πολύ. Αλλά μένουν στο μικρό μας εδώ και οίκο το στενό. Ναι. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι αν έχεις κάτι να το δείξεις και είσαι στον τόπο, στο μικρό τόπο, θα το φανεί προς τα έξω. Εγώ νομίζω, Βασίλη, είναι αυτό που λες, ότι έχει σημασία και με τι έχεις να καταθέσεις όμως για να μπορείς να βγεις προς τα έξω. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έκανες μια εργώδη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσεις ένα περιοδικό σαν την παρέμβαση. Ναι. Θεωρώ ότι και αυτό το οποίο έχεις καταθέσει και μέσα από τα βιβλία σου. Μ' αρέσει έτσι ο τρόπος με τον οποίο τα έχεις κατηγοριοποιήσει και εσύ ο ίδιος στο blog του διατηρείς, στο οποίο γράφεις ανηλυπώς. Γιατί για να είμαι ειλικρινής, προσέφηκα εκεί για να μην κάνω κάποιο λάθος. Καλά έκανες. Για να είμαι διαβασμένος. Έτσι, να έχω κάτι στην εργασία μου. Βλέπω το λοιπόν και μ' αρέσει πάρα πολύ που τα έχεις ξεχωρίσει από τις λειτουργικές γενικότητες, τα αμυγός λογοτεχνικά, αλλά και στη συμμετοχή σε κοινέ λογοτεχνικές εκδόσεις. Ναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που λες ότι επιμελήθηκες ή ασχολήθηκε με κάποιο τρόπο για την έκδοση 100 βιβλίων και κάποιοι νομίζουν ότι τα έγραψε όλα εσύ. Αυτό είναι σίγουρο. Είχα εκδώσει, να το πω, είχα εκδώσει το βιβλίο του Τσιτσελίκη, Αγάπη στον Αλιάκμονο, με το δικηγορικό σύλλογο και όταν το παρουσιάσανε, είπε ο πρόεδρος και όταν σε μια εκδήλωση που κάναμε, ο Καραγιάννης επιμελήθηκε το βιβλίο και με συγχαίρανε γιατί έγραψα τόσο ωραία το βιβλίο εγώ. Δικηγόρη, τι νομίζει. Αυτού που εμπιστευόμαστε τις ιστορίες μας, τις καθημερινότητά μας. Ότι εγώ απλώς το επιμελήθηκα, δεν το έγραψα. Γι' αυτό το δηλώνω. Νομίζω ότι έγραψα και 100 βιβλίες. Ναι, εντάξει, αλλά
Τελικά όμως αυτή είναι η προσπάθεια που έκανες, η οποία είναι σημαντική, γιατί δεν είναι εύκολο πάντοτε να ασχολείσαι με το να επιμελείς κάποια βιβλία τα οποία πρόκειται να βγουν για πρώτη φορά ή να επανεκδοθούν. Και να μην είσαι επαγγελματίας του πράγματος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι, δεν είναι επαγγελματία. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου με πολλά λάθη στις επιμέλειες. Mm-hmm. Δηλώνω επιμελητή και τα λεπτά. Πώς είναι έτσι. Εραστέχνης επιμελητής. Ναι, αλλά όμως σημασία έχει ότι το έκανες και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές υπάρχει ένας, ας το ονομάσουμε εγωισμός, ότι όλος θέλει να γράψει ένα αμυγός δικό του έργο. Ναι. Ενώ εσύ στην προκειμένη περίπτωση έκανες αυτό το οποίο ήταν σημαντικό, λες για τον Τζιλίκη. Μιχάλη, να σου πω και το εξής. Και πρόσφατα διάβαζα και κάτι άλλο για το οποίο ο κόρης του Δήμητρα νομίζω είχε ασχοληθεί, που είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο της παρέμβασης στη Μουσέβου λίγο που θέλει να θα ήθελες να επανεκδώσεις κάτι. Που το αναφέρεις νομίζω τελευταίο ότι έχω παρέμβασης. Να αναφέρω, να επανεκδώσουμε. Να επανεκδώσεις κάτι, κάποιον κώδικα, κάτι που έχει επιμεληθεί η Δήμητρα νομίζω. Α, όχι, προέκυψε. Προχθές είχε μία ομιλία στο Άγιο Νικόλαο που το διοργάνωσε ένα σχολείο, το Γιώργος Κονταρής, Γιώργος Γιώργος Κονταρής. Και ο κύριος ομιλητής, ο αξιόλογος από τα άλλα, Χαρίτων Καρανάσιος, ανέφερε για το κύριο έργο αυτού του δασκάλου και φιλοσόφου και ιερέως Κονταρή, ότι είναι η ιστορία των Αθηνών. Ναι. Η οποία βέβαια δεν υπάρχει λίγο πουθενά στην Κοζάνη, αλλά υπήρχε. Έχω εγώ την ιστορία αυτή, τη μου τη ζένη, την έδεσαν τότε. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, ότι... Και θέλουμε, δηλαδή μου την είχαν στείλει, το ζήτησα προσωπικά δηλαδή από τη βιβλιοθήκη της Βουλής και μου το στείλαν φωτοτυπία και επίσης φιλμ. Είναι έτοιμη ιδέα έκδοση. Δεν τα κατάφερα τότε, γιατί προέκυψαν και τις ιστορίες με το θεσμό που είχα και με την Αθήνα. Προσπαθούσε να έρθω σε συνεννόηση με το Δήμο Αθηναίων και επειδή είναι η πρώτη ιστορία των Αθηνών που έγραψε ένας Εκοζάνης, εξερευίων δηλαδή, να την επανεκδώσουμε. Δεν το καταφέραμε. Τέλος πάντων, η Δήμητρα απλώς, και όχι μόνο αυτό, έγραψε στην παρέμβαση τα περιεχόμενα. Πολύ σέλιδα και τα περιεχόμενα αυτών των παλαιών είναι μονολεκτικά, α πούμε, ό,τι ξέρετε. Είναι μεγάλη μελέτη. Περιγραφή, ας πούμε, όχι μελέτη, ήταν μια αναφορά μεγάλη. Η Δήμητρα και βοήθησε. Ήταν τότε στην τέλεια του Πανεπιστήμιου. Ιστορία, αρχαιολογία, δεν έκανε και χρειαζόταν να βοηθήσει τέτοιε. Και έκανε αυτό το πράγμα. Ναι, και... Άρα λοιπόν είναι γνωστό το πράγμα αυτό. Δεν είναι... Έρχονται κάποιοι, δεν του αδικό. Δεν του αδικό κάποιου πραγματικά σοβαρού επιστήμονε όπω είναι και ο Χαρίτων και άλλε, αλλά νομίζω ότι επειδή έχουμε τα επιστημονικά μα πτυχία και τα διδακτορικά κτλ., κινούνται γύρω από αυτού όλου του ιστορίε. Δεν κινούνται πάντα από αυτού μόνο. Όχι, υπάρχουν και άλλε. Μπράβο του και άξιοι και. Καλά κάνουν. Ναι, φυσικά καλά έτσι, αλλά πραγματικά εγώ το λέω αυτό το πράγμα γιατί ακόμη και ένα. Μονοσέλιδο κείμενο να σου δώσει κανείς κάποια στιγμή να διορθώσει, δεν είναι εύκολο πράγμα. Α, καλά. Και ειδικά εμείς, ας πούμε, που έχουμε αυτή την ενασχόληση με τη γραφή η ίδια, κάποια στιγμή δεν μπορείς εύκολα να αποστείς από τον Καραγιάννη όταν έχεις ένα κείμενο μπροστά σου. Δεν σου σημαίνει αυτό. Μιχάλη, για όλα τα λάθη θα ντρέπουμε, για όλα τα, γι' αυτό τα λάθη τη ζωή που ντρέπουμε είναι για τα λάθη τα τυπογραφικά που έχω κάνει στις επιμέλειες. Για κανένα λάθος δεν ντρέπουμε τη ζωή. Αλλά για αυτά που μου έφυγαν στις επιμέλειες, στη διόρθωση της παρέμβασης και στα άλλα τα βιβλία μου. Και τώρα, για αυτά μόνο ντρέπουμε. Να διαβάζεις πέντε φορές το ίδιο κείμενο και να, πέντε φορές να μην δεις το λάθος του. Είναι προφανέστατο. Προφανέστατο. Πήγα να εκδώσω κάποιο ένα μεγάλο εκδότη στην Αγγλία. Το έλεγα προχθές πάλι στην εκκλησία αυτού του, όταν μιλούσα για τα δαιμόνια, τώρα μιλούσα για το δαιμόνιο τυπογραφείο. Ένας Άγγλος ήθελε να επανεκδώσει την Αγία Γραφή, την αλάνθαστη. Ναι. Δεν υπήρχε, να μην υπάρχει λάθος. Τέλος πάντων, στην Αγγλία και έβαλε μια ανακοίνωση ότι τα δοκίμια, από κάθε φύλλο, τα έβαζαν στο τζάμι του βιβλιοπωλείου και περνούσε ο καθένας και αν έβρισκε λάθος, πληρωνόταν. Παρέλασαν δηλαδή, δεκάδες χιλιάδες κόσμος να διορθώνει ή να ψάχνει λάθη. Εκδόθηκε η Αγία Γραφή και είχε τρία λάθη στο πρώτο κείμενο. Στην πρώτη σελίδα. Τρία λάθη έμειναν πάλι. Ναι. Αυτό λέει η ιστορία αυτή. Από του μεγαλύτερου εκδότε στην Αγγλία. Ναι, πρέπει να είναι μια κατάρα η οποία δεν μπορεί να εξοριστεί με τίποτα, μάλλον οπότε δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Πέρα από όλα αυτά όμω, Βασίλη, υπάρχει και η δική σου λογοτεχνική πορεία. Μια πορεία που εγώ προσωπικά έχοντα διαβάσει το έργο σου, θα έλεγα ότι την χαρακτηρίζει και το πρώτο ουσιαστικά βιβλίο σου, η Συλλογή Διηγημάτων Περιπλάνηση Ένδων. Ναι. Νομίζω ότι είναι ο πιο εύστοχο τίτλο, γιατί. Σε απασχολούν οι τίτλοι όταν πρόκειται να βγάλεις ένα βιβλίο ή όχι, είναι ευτερεύον. Με απασχολούν και πολύ μάλιστα. Σε απασχολούν. Προσπαθώ να το πω κιόλας. Μήπως όλοι μας θέλουν να πρωτοτυπήσουμε κάπως. Γιατί βλέπεις όλοι οι τίτλοι μου έχουν, είναι κακό αυτό. Έχουν κάτι τίτλοι μου, ναι. Κάτι το στοιχειοδός φευγάτο. Το τελευταίο, το σκαλινό τρίγωνο της αμαρτίας. Τώρα, ποιο ξέρει τι γίνεται. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα δηλαδή. Δεν είχε καμία σχέση με τις αποχρώσεις του γκρι. Καμία. Αλλά τέλος πάντων.
Με απασχολούν αυτό που είπε όμω ότι τίτλοι, ότι το πρώτο βιβλίο η περιπλάνηση έντων, τώρα που το λε και το σκέφτομαι, δεν το είχα σκεφτεί, ξέρει. Τώρα που το είπε όμω τελικά, ναι, αυτό είναι μια συνεχώ περιπλάνηση, εσωτερική περιπλάνηση όλου. Όλο ο μέγεθος συγγραφικός μου βίος και όλες οι προσπάθειες που γίνονται γύρω από αυτό τα υπακειμένονται. Και θα έλεγα ότι ξέρεις ότι εμένα μου στεκόταν καλά ο τίτλος αυτό, αν ήθελα να σε χαρακτηρίσω, ας πούμε, να χαρακτηρίσω το έργο σου. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό το βγάζεις, δεν ξέρω αν είσαι πραγματικά άνθρωπος της συνήθειας, αλλά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγα ότι επισκέφτεσαι με μία τυπολατρεία τέτοια μέρη. Διαβάζω κατά καιρό τα κείμενα που δημοσιεύεις, ναι, με αφορμή κάποια γιορτή, μεγάλη ή μικρή, ναι, παρακολουθείς κάποια πολιτιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικά δρόμενα και θα έλεγα ότι έχεις πάντοτε, ας πούμε, μία αιμονή στο να ακολουθείς σχεδόν τις ίδιες διαδρομές, σαν να προσπαθείς κάτι να ξαναβρεις που άφησες, που έχασες. Απλώς νομίζω ότι όπως το λες τώρα, στους ίδιους δρόμους θα γυρνάς, αλλά τελικά θα γυρνάς σε αυτούς τους ίδιους όμως και κυρίως στους ίδιους τρόπους. Mm-hmm. Ναι, επανέρχομαι συνεχώς στα πράγματα. Στους πολύ γνωστούς και οικείους μου τρόπους, σώματι, με τη σκέψη, με τον τρόπο μου, αλλά τελικά αυτά βγαίνουν και αποτυπώνονται πάλι. Γιατί δεν ξέρω γιατί. Φορές φαίνεται ότι επαναλαμβάνομαι και επαναλαμβάνω πολλές φορές, κυρίως στα εφήμερες, στις εφήμερες ιστορίες. Γιατί βλέπεις, γράφουμε για το περιοδικό. Γράφουμε για δικά μας βιβλία, γράφουμε για την καθημερινότητα συνέχεια, για να νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε κι εμείς τελικά. Κάτι κάνουμε με την έννοια ότι για να μην ξεχνιόμαστε πώς γράφουμε δηλαδή. Ή για να νιώθουμε ότι μετέχουμε και τις επικαιρότητες, κάπως. Λέμε κι εμείς μία τόνο και μία οξία. Αλλά τελικά όλα είναι μια επιστροφή. Ή ένα γύρω-γύρω από αυτά τα πράγματα. Τα οποία είτε, μπορεί να μην σε κόλλησαν από την αρχή, τα έχεις κολλημένος φαίνεται όμως, παιδιώθεν. Αυτά τα πράγματα. Ναι, γιατί... Οι εκκλησίες, το ένα το άλλο, ας πούμε. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Η γραφή είναι και νομίζω και μια μορφή αυτοψυχανάλυσης. Ο Βασίλης Βασιλικός, ο οποίος ιδιαίτερα ξέρω ότι σε εκτιμάει, ναι, είπε κάποια στιγμή καλύτερα να τα δίνεις στον τυπογράφο παρά στον ψυχίατρο. Δεν λέω ότι τα δίνουμε κι άλλα. Το έχει πει χαριτωμένα, ήταν ωραία φράση. Μ' άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πραγματικά κάνουμε όλη μια αυτοψυχανάλυση. Δηλαδή ξεκινάμε πρώτα απ' όλα μέσα από αυτά που έχουμε εμείς οι ίδιοι, όχι. Από πού να ξεκινήσει, από εκεί θα ξεκινάμε. Τώρα που καταλήγουμε δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων από εκεί ξεκινάμε, τα γυροφέρνουμε ή και μας γυροφέρνουν περισσότερο, mm-hmm, αυτά τα πράγματα και οι ιστορίες μας. Πού καταλήγουμε όμως. Καταλήγουμε και... βιβλία, καταλήγουμε κείμενα. Ναι, σίγουρα. Ο τρίτος όμως που τα δει. Υπάρχει, θα υπάρχει όμως και κάτι άλλο, Βασίλη, το οποίο πολλές φορές έτσι, επειδή σε διαβάζω σχεδόν μια φορά τη βδομάδα, χτυπάς. Δεν σου αγωγικό, είναι κάτι κείμενο σου, ανελιπώς. Παρότι τελευταία έχει γίνει και ένα επιμελής παππούς, από ό,τι μαθαίνω. Επιμελέστατος. Επιμελέστατος παππούς, έτσι. Επιμελέστατος. Και μοιείς τον εγγονό στην καλή λογοτεχνία. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, έχει το χρόνο και τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Ο Μαρός γνωρίζει, σε πληροφορώ, ποιο είναι ο Σεφέρης και ποιο είναι ο Διάντης. Βεβαίως. Τον έχω στο γραφείο στο σπίτι, σε δύο μεγάλες εικόνες και μου λέει ποιο είναι ο Σεφέρης. Δείχνει ο Σεφέρης. Ο απάνω, ποιο είναι ο Παπαμάντης. Τον δυσκόλεψε ο Παπαδιαμάντης, τον λέει Παπαμάντης. Θα γυρίσουμε όμως στον Παπαδιαμάντη, γιατί είναι ένα θέμα, αλλά εκείνο το οποίο ήθελα να σε ρωτήσω. Εκτίθεσαι λοιπόν. Σχολιάζεις. Ναι. Διάφορα γεγονότα μπορεί να είναι κοινωνικά, μπορεί να είναι πολιτικά, οτιδήποτε. Αυτή είναι η έκθεση, την επιδιώκεις ή θα έλεγα ότι σου βγαίνει αυθόρμητα, γιατί μερικές φορές μπορεί να παρεξηγήσει και δεν είναι το κακό ότι παρεξηγήσει. Δεν είναι το κακό ότι μπορεί να συγκεντρώσει με αρνητικά σχόλια. Όλοι συγκεντρώνουν με αρνητικά σχόλια. Okay. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή είναι η έκθεση, νομίζεις ότι την έχεις ανάγκη κάποιες φορές? Ως ένα σημείο μπορεί να νιώθεις ότι την έχεις ανάγκη, μην νομίζεις. Mm-hmm. Πας να το δικαιολογήσεις πολιτικά και να πεις ότι ξέρεις, εγώ είμαι ενεργός πολίτης, θέλω να μετέχω, θέλω να ακούγομαι, θέλω να πω και μια, θέλω να βάλω και εγώ το άλφα μου στο. Αυτό που γίνεται γύρω μας. Ούτως ή άλλως πάντοτε στον ενεργό προς τους πολίτες, πάντοτε έπαιρνες μια θέση. Από εκεί και πέρα, μου έγινε έτσι ανάγκη ή βίωμα, με αυτό το να του εκφράζεστε δημοσίως με τον τρόπο που μπορείς. Προσπαθείς να μην ενοχλείς, να μην πληγώνεις, αλλά πάντα θα ενοχλείς. Αλλά κυρίως όμως είναι το κακοπροαίρετο της ιστορίας ή και η άγνοια που διακρίνει του αυτούς που διαβάζουν και σε πλακώνουν, mm-hmm, μετά, ναι, σε έχουν, ναι, διάφορα. Ναι, ναι. Νιώθεις δυσάρεστα, νιώθεις άσχημα, αλλά και τι να κάνεις, δεν βαριέσαι. Σκέψου για τι γίνεται, ζούμε. Όμως,
Το ερώτημα είναι ότι επειδή ακριβώς έχουμε μπει σε μια πολύ ιδιαίτερη και περίεργη εποχή, έτσι, κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Μπορεί ιστορικά να βρούμε πολλά ανάλογα παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι κάθε εποχή έχει μια μοναδικότητα. Πιστεύεις ότι αυτή η εποχή είναι πιο δύσκολη στο να εκτίθεται κανείς, έστω και με τον τρόπο που το κάνεις, χτυπώντας μια Προφανώς είναι πιο δύσκολη, παρότι είναι πολύ πιο εύκολα τα μέσα πλέον. Ναι. Τα μέσα είναι πιο εύκολα. Ναι. Πανεύκολα πλέον. Παλαιότερα για να δημοσιεύσει το τοπική εφημερίδα, ζούμε, πρέπει να γνωρίζει τον διευθυντή, γνωρίζει τον άλλο. Σου απέρριπταν, δεν σε ήθελαν, διαφωνούσαν αυτά που λες και τι θα πει αυτό που ενοχλεί και αυτό που κάνει. Τώρα είναι πολύ εύκολα πλέον τα μέσα. Σου τα βάζουν έτσι ακρίπτως τα περισσότερα και αδιακρίτως. Αλλά. Τι με ρώτησες, ξέχασα. Είπα ότι είναι μια δύσκολη εποχή γενικά. Ή αν τελικά βοηθάει ή σου δίνει κάποιο ερέθισμα περισσότερο για να το κάνεις αυτό. Νομίζω ότι τα ερεθίσματα τώρα είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ περισσότερο και πολύ διαρκέστερα σε αυτόν τον χώρο που κινείσαι ή που θέλεις να εμφανίζεσαι. Είτε στον χώρο της γραφής και της λογοτεχνίας, είτε της κοινωνίας, είτε της πολιτικής. Νομίζω ότι σαν να είναι περισσότερα, σαν να είναι πιο χαρακτηριστικά, σαν να είναι πιο ενοχλητικά. Και νιώθεις ότι είσαι υποχρεωμένος τουλάχιστον με τον εαυτό σου να εμφανιστείς ή να πεις και ένα λόγο κι εσύ, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, για να απαντήσεις αυτό που λέμε πολλές φορές κάποιοι, γιατί δεν μιλούν οι διανοούμενοι. Διανοούμε τώρα. Εντάξει. Όπως τι να πούμε, δεν καταλαβαίνω. Τι να πούμε, τι να πούμε οι διανομή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί πολλές φορές όταν προσπαθείς να αρθρώσεις ένα λόγο ο οποίος έχει φυσικά την προσωπική σου άποψη, υπάρχει δυσκολία στο να συνομιλήσεις τελικά με τους άλλους. Ναι. Όταν θέλεις ο λόγος σου να είναι αυτός που είσαι εσύ, δυσκολεύεσαι. Το ξέρεις πολύ καλά, Μιχάλη. Και να ξεφεύγεις. Γράφεις λογοτεχνία, ξέρεις. Δεν μπορείς. Πάντα εκεί θα γυρνάς. Όσο και να θες να απλοποιήσεις το λόγο σου και να απλοποιήσεις τη σκέψη σου και την. Θα γυρίζεις με τον τρόπο αυτόν. Και θα σου πει ο άλλος, το κάνεις για επίδειξη. Δεν το κάνω για επίδειξη. Έτσι ξέρω εγώ. Έτσι ξέρω να εκφράζουν και αυτό είναι, άμα θέλεις. Δηλαδή. Δεν σε κατανοούν. Ναι. Δεν σε καταλαβαίνουν, δυσκολεύονται. Κάποτε σε πλήγουν, τώρα δεν σε πληγώνει αυτή η ιστορία που θα σου πούνε ότι ξέρεις, είσαι ψευτοαισθέτη, ψευτοδιανόμενος και μας κάνεις τον καμπό, χρησιμοποιείς λέξεις ή χρησιμοποιείς παραπομπές κτλ. Τι θέλεις να μας δείξεις, τίποτα θέλω να σας δείξω. Τον εαυτό μου θέλω να δείξω και εσύ όποιους μπορούν να με κατανοήσουν σιγά τα πράγματα. Το ξέρεις αυτό πολύ καλά. Σωστά, ναι. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι κάποιες φορές ενώ θες να γίνεις με την έννοια αυτήν χρήσιμος, δηλαδή να πεις στα δύο-τρία παιδιά, έχω υπάρχει μια άλλη άποψη, μήπως να σας την καταθέσω, ίσως εκείνη την ώρα να μην αισθάνεσαι καλά γιατί βλέπεις ότι δεν βρίσκει δίκο αότα. Δεν θέλουν να ακούσουν, δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεις. Ζούμε και οι δύο σε μικρές κλειστές κοινωνίες, είσαι υποχρεωμένος να τα υποστείς αυτά. Ναι. Δεν ξέρω, αν ήμασταν σε μεγάλους κύκλους ίσως. Τώρα διακρίνεσαι. Εμείς συνεχιστάμε τα περισσότερα. Ναι, ακριβώς. Τώρα διακρίνεσαι. Διακρίνεσαι σαν μίγα, σαν τρίχα στο ζυμάρι, σαν μίγα στο ναι, ναι. Και ό,τι λες σου λέει, αυτοί θέλουν να ξεχωρίζουν. Το κάνουν επίτηδες. Θέλουν να ξεχωρίζουν. Δεν το κάνουν επίτηδες. Αυτός είναι ο τρόπος τους. Όχι, ναι, γιατί όλη αυτή είναι η ιστορία της γραφής έχει έναν πόνο. Δεν το λέω μελοδραματικά. Όχι, πόνο και σοβαρό το πόνο σου και κόπο αυτή η ιστορία. Έτσι ακριβώς. Κανείς δεν. Πρέπει να δείξει σε κάποιου ένα κείμενο. Για να βγει πόσες φορές το διορθώνεις και πάλι θα είπες να το έγραψα καλά. Ένα κείμενο έστω μια σελίδος, πόσες φορές το γράφεις και πώς το διορθώνεις και πώς το κάνεις. Είναι φοβερή ανασφάλεια. Και λες τώρα πάλι μου έχει. Που είναι πλέον εκτυπωμένο και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ναι. Φοβερή ανασφάλεια. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε σε λίγο. Βασίλη, να πάμε στο πρώτο απαραίτητο τεχνικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή Πορεύεστε κατά τέχνη. Φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη. Θα σας αφήσουμε για λίγο να δείτε ορισμένα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα επανέλθουμε. Καθώς θα περάσουμε λίγο να δούμε λίγο περισσότερο, να φωτίσουμε λίγο περισσότερο το λογοτεχνικό του έργο. Σε λίγο κοντά σας. Μετά από την ολοκλήρωση αυτού του διαφημιστικού διαλύματος, επαναρχόμαστε και πάλι στην κουβέντα μας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πάντα Πορεύεστε κατά τέχνη. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, ο οποίος είναι εκδότης, διευθύντης παρέμβασης και βέβαια λογοτέχνης. Μιλήσαμε, Βασίλη, για την παρέμβαση. Να περάσουμε λίγο στα λογοτεχνικά έργα.
Θα έλεγε κανείς ότι παρότι έχεις επιμεληθεί τόσο πολλά βιβλία, στη λογοτεχνική σου, στην αμιγώς δική σου λογοτεχνική παραγωγή, είσαι ο φιδωλός. Ήμουνα. Διότι... Ενώ δεν γράφεις, ας πούμε, δεν άρχισε να γράφεις τα 5-10 τελευταία χρόνια, δεν είναι. Ναι. Διότι ένα διάστημα, τότε που ήμουνα στον δημόσιο ρόλο επί των γραμμάτων, φρόντιζα να βγάζω άλλο. Ας πούμε, 8 χρόνια στη βιβλιοθήκη και στο Ινστιτούτο, φρόντιζα να εκδίδω, να βοηθώ την έκδοση, γιατί αυτό ήταν ένας από τους ρόλους μου που είχα εκεί πέρα, την έκδοση μου και ξέχασα τον εαυτό μου. Ναι. Βρισκόμουν τότε σε μια σφαίρα άλλης δημιουργίας, ευρύτερης δημιουργίας πνευματικής, έτσι τον ένιωθα και έτσι μ' άρεσε κιόλας. Και θεωρούσα το εντελώς προσωπικό μου έργο, τη δημοσίευση τη δική μου, έτσι, ίσον σημασία. Το μετάνωσε βέβαια, δεν νομίζει. Αλλά... Ναι, γιατί εντάξει, και το προσωπικό κομμάτι δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίζει. Δεν μας χαρακτηρίζει από κάθε άποψη. Ναι, θεωρούσα όμως ότι το τεχνικό της ιστορίας, δηλαδή το ότι έκανα εκδηλώσεις, εκδόσεις, υπάρξει συνέδεια, το ένα το άλλο, με γέμιζε σχεδόν πλήρως και δεν υπήρχε κενό στην επιθυμία του να γράψω ή να δώσω το δικό μου έξω. Έβγαζα την παρέμβαση τότε σχεδόν με το ζόρι. Είχα ξεχάσει δηλαδή την δημιουργία του καθεστώς πνευματικό μου παιδί την παρέμβαση. Την έβγαζα με ένα, αλλά έτσι, με μεγάλη δυσκολία. Βέβαια, εκεί πέρα ο ρόλος σου θα έλεγα ότι ήταν μάλλον τριπλός, γιατί εκτός από διευθυντής, έκανες την επιμέλεια, έκανες τους προλόγους. Πολλά πράγματα. Ουσιαστικά πρόκειται για τριπλό ρόλο, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, να έχω το τεχνικό, ας πούμε, κομμάτι, να έχω μετά την επιμέλεια και μετά να γράφω και τον πρόλογο για ένα βιβλίο. Ήμουν εφόλης της ύλης. Ήμουν εφόλης της ύλης, όπως και εφόλης της ύλης των άλλων δράσεων που εκτελούσα μέσω αυτών των θεσμών, των δημοτικών και των κρατικών θεσμών. Πιστεύεις ότι αυτό που έγινε εκείνα το χρονικό διάστημα, που ας το δούμε σαν ένα σπόρο, τελικά καρποφόρησε κάτι, άφησε κάτι πίσω του? Πάντως εκείνο τον καιρό... Τώρα που χρησιμοποιήσω μια φράση από ένα τραγούδι, τώρα που η αλήθεια δεν πληγώνει. Γιατί υπάρχει μια χρονική απόσταση. Ναι, ναι. Νομίζω ότι τα δικά μου 8 χρόνια, που ήμουν σε αυτούς τους τρόπους δημιουργίες και μάλιστα με μισθό κιόλας, που ήταν κάτι από τις ωραιότερες χρονικές μου περίοδους, γιατί έκανα κάτι που μ' άρεσε ιδιαίτερα, αλλά πληρωνόμουν κιόλας. Ως εκ τούτου, τα έκανα με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο πάθος, και που θα ρω ότι δημιουργήσαμε πράγματα που έμειναν. Το λέω βέβαια με μια έτσι έπαρση ιδιαίτερη, μπορεί να μην στέκεται και πολύ καλά, αλλά τα 8 χρόνια που ήμουν στη βιβλιοθήκη και στο Ινστιτούτο, έγιναν πράγματα που δεν έγιναν στα 100, τελευταία 100 χρόνια της ύπαρξης της βιβλιοθήκης. Όχι ότι δεν πέρασαν πνευματικοί άνθρωποι από τη βιβλιοθήκη και άλλοι, αλλά σαν οργανωμένο σύνολο, τότε ακούστηκε η βιβλιοθήκη. Πώς θα έξω να βγαίνει, να δημιουργεί, να εμφανίζει, να έρχεται ο κόσμος και να εκδίδουμε βιβλία, να μετέχουμε, να βγαίνει δηλαδή η πνευματική Κοζάνη, να βγαίνει προς τα έξω και επίσης να έρχονται και να γνωρίζουν την πνευματική Κοζάνη ή απ' έξω πάρα πολύ. Είχαμε βέβαια και τη δυνατότητα, την άνεση την οικονομική τότε, υπήρχαν και επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και μπορούσαμε να δημιουργήσουμε. Θυμάσαι, άλλωστε την πρώτη εκδήλωση μαζί την κάναμε. Τη συνάντηση του συγγραφέα. Δεν έχουμε αναλάβει, ας πούμε. Ναι, ήταν πραγματικά εκεί. Μαζί την κάναμε. Μας έχει μείνει νομίζω αυτή η συνάντηση. Έχει μείνει και σε μένα. Θυμάμαι έτσι με πολύ αγάπη. Παρότι εγώ ήμουν τελείως αμήχανος γύρω το πράγμα. Δεν είχα σκεφτεί τι θέλει αυτό το πράγμα. Όταν μου το ανέθεσε ο κ. Βουκουλόπουλος, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Δεν είχα και τι να αντιγράψω. Σωστό και αυτό. Και έπρεπε να τα βγάλω το ρόλο σου. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τελικά μόνο θέμα χρημάτων. Γιατί πολλές φορές για να μην κάνουμε κάποια πράγματα, ειδικά στον πολιτισμό, επικαλούνται πάρα πολύ αυτή τη δικαιολογία, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί διαφορετικά, αν ήταν θέμα χρημάτων, η παρέμβαση θα έχει σταματήσει στα 20 χρόνια ή στα 15. Συμφωνώ, αγαπητέ, και κυρίως. Και 173-174 τέφη, έτσι. Ναι, ναι. Συμφωνώ και κυρίως σε αυτούς τους θεσμούς των δικών μας εδώ που φιλορώησε το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, γιατί κόπηκαν οι επιχορηγήσεις κλπ. Και πάλι θα το πω με έπαρση. Ίσως να μην στέκεται και πολύ δηλαδή, αλλά τι να κάνω, έχω και ένα μικρό εγωισμό. Δεν ήταν ζήτημα χρημάτων λοιπόν. Όχι. Εάν συνέχιζε αυτή η ιστορία, αν τη συνέχιζα όσο μπορούσα, το Ινστιτούτο θα υπήρχε ακόμη. Χαμηλότερα βέβαια, πολύ χαμηλότερες δυνατότητες, γιατί θα σταματούσε και είχε σταματήσει η επιχορήγηση, αλλά δεν ήταν ζήτημα χρημάτων. Ήταν ζήτημα θυσίας. Ναι. Και να αφαιθεί σε αυτή η ιστορία. Αν πας με άλλους όρους και με άλλους του επαγγελματισμού και οτιδήποτε άλλο προκύπτει, η καριέρα και δεν ξέρω τι,
είσαι χαμένος, έχασες, γι' αυτό και έχασε και το Ινστιτούτο, γι' αυτό και έκλεισε και το Ινστιτούτο, γι' αυτό και έπασε αυτή η δημιουργία του. Δεν ξέρω γιατί. Κοίταξε, εγώ αυτό το λέω και με τα παιδιά που ασχολούνται με το θέατρο, γιατί έχω μια σχέση και με αυτό το χώρο. Ότι εκείνο το οποίο λείπει πολλές φορές είναι η καθιερωμένη συχνότητα. Με το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης υπήρχε μια συχνότητα, δηλαδή ήξερε κάποιος ότι για παράδειγμα υπήρχαν εκείνα τα περιβόητα βραδινά της βιβλιοθήκης. Πάρα πολλά. Μόνο βιβλιοθήκη. Έτσι λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή αυτό λέω και στα παιδιά που ασχολούνται με το θέατρο. Εάν καθιέρωναν Δευτέρα Τρίτη, ότι στο θεατροδρόμιο ή στο θεατράκι των Οκληρών θα υπάρχει κάποια παράσταση, μπορεί μη έχοντας κάτι άλλο να κάνεις εκείνη τη βραδιά, να ανηφόρεσαι έτσι μόνο και μόνο για να δεις τι παίζουν αυτοί. Και αυτό θα μπαίνει μέσα στην ίδια σου την καθημερινότητα και αυτή είναι η συχνότητα που μας έλειψε και με το θέμα του βιβλίου. Και νομίζω ότι γενικά το πληρώνουμε γιατί εντάξει, και εσένα νομίζω και εμένα μας τιμάει η πόλη μας και η περιοχή μας σε κάθε παρουσίαση, δεν έχουν παράπονο. Αλλά βλέπεις όμως άλλες παρουσιάσεις αξιόλογων ανθρώπων, αξιόλογων συγγραφέων, δεν μαζεύεται κόσμος. Απλώς εμείς δημιουργήσαμε ένα κοινό όμως. Εντάξει. Τόσα χρόνια. Υπάρχουν τόσα χρόνια σε αυτήν την ιστορία. Δεν είμαστε χτεσινοί. Σωστό. Εδώ τουλάχιστον. Με τα μαλλιά μας. Και κάποιοι άνθρωποι σε συμπαθούν, πολλοί σε αντιπαθούν, αλλά αυτοί που σε συμπαθούν είναι κρίσιμο μέγεθος για να φαίνεται μία παρουσία σου προς τον κόσμο έξω, να φαίνεται ευπαρουσίαστη και επιτυχημένη. Αυτό είναι το ιστορία. Σωστά. Πάντως, για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα της δικιάς σου λογοτεχνικής παραγωγής. Επειδή προηγουμένως ανέφερες κάτι για τον Παπαγιαμάντη που ο μικρός εγγονός ακόμα δεν μπορεί να πει καλά το επίθετο. Δυσκολεύει ολόκληρο, ναι. Θα το μάθει σιγά σιγά. Υπάρχει, θα έλεγε κανείς ότι ο συγκεκριμένος συγγραφέας σε έχει σημαδέψει. Ναι. Με έχει σημαδέψει με ποια έννοια. Ότι είναι γεγονός ότι μικρό παιδί ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα. Μου το αγόρασε ο πατέρας μου. Ποιο βιβλίο συγκεκριμένα. Τα παιδικά διηγείων του πατέρα. Τα παιδικά διηγείων. Ήμουν Δευτέρα ή πρώτη γυμνασίου, όχι δημοτικού. Δημοτικού. Και με είχε φέρει ο πατέρας μου στο γιατρό, στο ΙΚΑ για ταυτή. Ναι. Για ταυτή. Και απέναντι τον Νικόλα υπήρχε το βιβλιοπωλείο Κερατσού, αν το θυμάσαι. Βεβαίως. Και χάζαβε εγώ στην τέτοια. Ο Ιώσης Κερατσού, ο Γιώργος είναι και γείτονά μου στην Καραυγή, μένει ακριβώς απέναντι. Άρα βιβλιοπωλείο τότε. Πολύ μικρό, εγώ το θυμάμαι. Και κοιτούσα τη βιτρίνα και είδα το βιβλίο αυτό. Δεν ήξερα τίποτα. Τίποτα διαμάντη και τι διαμάντη. Και, μου λέει ο πατέρα μου, ή μα φώναξε από μέσα αυτή που διήθηκε, ήταν και τα σκάλα. Λέει, τι κοιτάτε, ελάτε μέσα. Πήγα μέσα και λέει ο πατέρα μου τώρα να μου κάνει και το χατήρι, γιατί πήγε στο γιατρό, να σου τρέμουν το δράσο να του γέμουν ένα βιβλίο. Ποιο θε, μου λέει αυτό του λέω. Εδώ. Λοιπόν, του λέει η δασκάλα, αυτό λέει και το παιδί σου θα μάθει γράμματα, να ξέρει, λέει. Βέβαια, έμαθα γράμματα, αλλά τα λογοτεχνικά, όχι τα άλλα. Δεν είμαι καθόλου κορυφαίο στα γυμνασιακά και στα πανεπιστημιακά, παρότι εντάξει, είχαμε τη συνέχεια, αλλά άλλα γράμματα έμαθα και γι' αυτό έτσι, θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή. Από εκεί ξεκίνησε ο Παπαδιαμάντης. Καταλαβαίνεις τώρα έτσι. Πολύ μικρό. Και μετά οι άλλες αναγνώσεις, οι παιδικές αναγνώσεις, τα γνωστά που διαβάζαμε όλοι, τα κλασικά εικονογραφημένα, ο μικρό Ήρο, ο μικρό Ερήφη. Και επίσης οι εκλαϊκευμένες εκδόσεις του Σέξπιρ σε εκδόσεις Δαρεμά και Μαρή, αυτά που συνεχώς έβλεπα εδώ στο. Αλίστο ανάμνηση τη βιβλιοπωλείου, δηλαδή τη ευτυχισμένη ανάμνηση, αν το καλύτερα. Μην πούμε ότι τέτοιο. Του Παπιάνου. Του Παπιάνου. Τα έβγαλε εκεί πέρα και τα παίρναμε. Από εκεί οι αναγνώσει, σταθμό. Ήταν ένα βιβλιοπωλείο που μίλησε χαρτί, γιατί είχε τι εφημερίδε, τα περιοδικά, γιατί έτσι είχε έναν οργασμό. Θυμάμαι έτσι. Και εμένα αυτό μου άρεσε πολύ. Δηλαδή, βρέθηκα εκεί πέρα, βρέθηκα σε αυτού του. Ή πέρασα από αυτού του χώρου των βιβλιοπωλείων αυτών και εκείνο τον καιρό. Τώρα δεν ξέρω αν τι υπήρχε μέσα μου, τι δεν υπήρχε αυτή η έφεση. Ίσως γιατί. Δεν ξέρω, ήμουν και μόνο και μοναχογιός και δεν είχα άλλα ξαδέρφια να ασχοληθώ και διάβαζε περισσότερο. Αν και βέβαια μέχρι τα 10 χρόνια ζούσα με άλλο ξαδέρφια μαζί. Τέλος πάντων, με σημάδεψε αυτές οι αναγνώσεις, οι μικρές, οι παιδικές και συνέχισαν. Όπως με σημάδεψε και στο γυμνάσιο Σεφέρης. Ναι. Δεν ήξερα και το Σεφέρη. Αλλά. Είχα αρχίσει να αγοράζω τη νέα εστία όμως από τη Δευτέρα Γυμνασίου, όπου καταλάβαινα ελάχιστα πράγματα. Μην λέμε τώρα ότι ξαναδιαβάζω γιος από τότε, αλλά ένιωθα ότι αυτό το πράγμα που αγοράζω και που διαβάζω, κάπως με έφερνε σε άλλους κόσμους, σε άλλους ανώτερες σφαίρες ανάγνωσης. Και επίσης, ένας καθηγητής, να το πω και αυτό, ο Γιώργος Μπατζής, φιλόλογος, δεν ξέρω αν τον πρόλαβες εσύ. Σαν όνομα κάτι που το θυμάμαι, αλλά όχι. Δεν την έβλεπα. Μα σημάδεψε χαρακτηριστικά τουλάχιστον εμένα. Για τις αναγνώσεις και τα βιβλία. Mm. Αυτές κάπως ήταν οι μαθητικές μου επιρροές. Και να γυρίσουμε στον Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης μετά, κατά καιρούς, τον διάβαζα σε όλες τις
κυκλοφοριακές εκφάνσεις, είτε κριτικές αναγνώσεις, είτε παιδικές αναγνώσεις, είτε άλλες εκδόσεις μάλλον. Δηλαδή έχω τα άπαντα παραδείγματα γύρω στις 8 φορές. Τα άπαντα. Ναι. Και είναι, χαρακτηρίζουν τις ηλικίες. Ναι. Τις ηλικίες. Μαθητής στο πανεπιστήμιο, μετά δικηγόρος, μετά με τις ασχολίες που έχουμε. Όχι 8, πολλές είπα 8, 5 φορές είναι. Νομίζω ότι υπήρχε μια αμερικανική ταινία που κάποιος πρωταγωνιστής, ένα συγκεκριμένο βιβλίο, νομίζω Φύλακα στη Σίκαλη, όπου ναι. Το έβλεπε το αγόραζε. Σάλιντζερ, ναι. Και νομίζω ότι κάτι ανάλογο κάνεις και εσύ, αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή του Παδιαμάντη, νομίζω να συμφωνήσεις, που κάνει ο Βάρναλης στο βιβλίο του Πραγματικοί ναι, ναι. Άνθρωποι, Πραγματικοί άνθρωποι, που τον περιγράφει δεξαμενή ναι, ναι. Να κάθεται απομονωμένο και να πίνει τον καφέ του ή το ποτό του. Ενώ οι άλλοι θεωρηθούν δίπλα, είναι αιανίες τότε. Αυτά ήταν όμως ιδηλιακές φυσιολογικές περιγραφές. Ναι. Σκέψου πώς ζούσε ο Παδιαμάντης όμως. Ναι. Κάθε φορά όταν διάβαζα του Περάνθη, μικρό παιδί, το βιβλίο του Παδιαμάντη και τέλεινε με το συγγενικό πώς πέθανε, έκλαιγε και εγώ, έκλαιγε. Λέω τώρα, κοιτάξτε, ο λογοτέχνη, πώς περνάει ο Παδιαμάντης τώρα από τη σφαίρα του λογοτέχνη και εμείς το διαβάζουμε. Ναι. Το διαβάζουμε και λες, κοίταξε τι ιδηλιακές καταστάσεις. Στη γωνιά του εκεί πέρα διαβάζει, πίνει, φτιάχνει τέτοιο. Ποιο ξέρει τι ζάχαρη. Ξέρει, ξέρουμε τι τράβηξε, τι παινίες. Τράβηξε και τι καταστάσεις. Εάν τον προλάβαινες και ήσουν κάπου εκεί με την παρέα του Βάρναλη και τον άλλον, θα τολμούσες να τον πλησιάσεις, να του μιλήσεις. Όχι. Όχι. Αν τον ήξερα κιόλας. Πριν δεν ξέραμε κιόλας. Λέω, αν τον έχει διαβάσει, δηλαδή αν έχει δημιουργήσει αυτή ναι. τη σχέση μαζί του. Δεν ξέρω, είμαι και άτολμος σε αυτές τις ιστορίες, είναι εμείς. Μου δόθηκαν από τους θεσμούς που πέρασαν κατά καιρούς, μου δόθηκαν ευκαιρίες να γνωρίζω ανθρώπους πάρα πολλούς. Ναι. Δεν το επιδίωξα, το απέφυγα λίγο. Όχι ότι δεν μ' άρεσε, ήθελα, ας πούμε, αλλά ήταν και μια έμφυτη δειλία περί αυτών. Το 1999 ήμασταν στο Παρίσι, σε ένα πρόγραμμα του. Θυμάσαι, είχαμε κάνει συνέδριο για το μυθιστόρημα. Προγκίδη και λοιπά. Και λοιπά. Το λέγαμε, Προγκίδη. Ναι, ναι. Ήσουν και εσύ συνέδρο. Και ο φίλος μας ο Γιώργος Τάλης τότε ήταν. Ναι, πρόεδρος, ήταν πρόεδρος του. Ναι, ναι. Τότε ήταν από κάνουμε και λίγο ιστορία τώρα. Βεβαίως, τότε ήταν ιστορία που το Ινστιτούτο χρηματοδοτήθηκε πλήρως. Από ένα πρόγραμμα Αριάνου, ναι. κανονικά. Φέραμε χρήματα δηλαδή εδώ πέρα. Δεν επιβαρύναμε ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε το Δήμο. Τέλος πάντων, βρέθηκε στο Παρίσι και γνώρισε τον Κούντερα. Τον Κούντερα. Ήταν και ο Βασιλικός εκεί, τότε γνώρισε και τον Βασιλικό, ήταν πρέσβης στην UNESCO ο Βασιλικός. Και έλα να συστήσω τον Μεκίνα, γιατί εγώ θεωρούμουν ο Μεκίνας, γιατί μαζεμένα μια τσανταριά Γάλλοι συγγραφείς και του είχαμε το τραπέζι. Μέχρι ήταν μέσα στο πρόγραμμα των αναλλαγών. Και είχαμε τα χρήματα εμείς να συστήσω τον Μεκίνα από την Κοζάνη. Ποια Κοζάνη, ποια Ελλάδα, η Κοζάνη, ζούμε. Και δεν μπόρεσα όμως να κάνω την παραμικρή ούτε μια φωτογραφία να βγω μαζί του. Δηλαδή, το έχω και σήμερα στον Ακαμαρόνο και εγώ. Ότι ήμουν να γνώριζα και τον Κούντερ εκ του σύναγγη σαν άνθρωπο και όχι από τα βιβλία που ούτως ή άλλως τον γνωρίζαμε. Τον οποίο φυσικά έχει διαβάσει και καλά, είναι σε ποια κλίμακα τον έχει κατατάξει. Γιατί νομίζω ότι είναι κορυφαίο σήμερα, δεν υπάρχει. Ναι, όχι. Στη δική σου εννοώ, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχει και μεγάλη αδυναμία στον Προύστ. Άλλο κοινό, ναι. Εκείνο είναι άλλη αδυναμία. Ας το πούμε. Δεν τον έχω όπως τον Προύστ σίγουρα. Απλώς ναι. το διαβάζω και μάλιστα πρέπει να το διαβάσω αμέσως ό,τι κυκλοφορήσει. Όχι με την πάροδο 2 ή 3 ημερών. Ναι. Πρέπει να το δω αμέσως. Αν δω ότι είναι στο βιβλιοπωλείο και κυκλοφορεί, ας πούμε, την Πέμπτη στα βιβλιοπωλεία, πρέπει να το έχω οπωσδήποτε. Για τον Κούντερα. Ζηλεύεις κείμενα. Πώς δεν ζηλεύω. Πάρα πολλά. Αν ζηλεύω και κείμενα και συγγραφείς, φυσικά δεν ζηλεύω. Πολύ θα ήθελα να γράψω. Κάνω διάκριση, δεν φθονείς, ενώ ζηλεύεις και θα ήθελα να γράψεις κάτι ανάλογο, έτσι. Ναι. Ζηλεύω ότι. Υγιεινά θα έλεγα. Ναι, όχι, είναι καλό. Ζηλεύω, δεν σε φθονώ, που λέμε. Είναι ζωογόνο αυτό, γιατί σε βάζει σε μια διαδικασία. Αλλήμον, να προσπαθεί. Το να πει, με αυτήν την. Ακούω κατά καιρού διάφορου ποιητέ εδώ πέρα που, που δημοσίευαν στην παρέμβαση και λέγανε ότι εγώ λέω, δεν διάβασα κανέναν. Αυτό το πράγμα. Ούτε Καβάφη, ούτε σε φέρει μόνο μου. Να ξεκίνησα την ποιήση σου. Οπότε καταλαβαίνει, δεν δημοσιευόταν τίποτα από αυτέ. Και μόνο που το έλεγε. Βέβαια, τώρα θα μου πει. Άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο νομίζουν ότι μπορούν να αναραδιάζουν τις λέξεις κατά σειράν ή κατά στίχο, νομίζουν ότι γράφουν και ποιήση. Έχω όμως σκεφτεί την θλιβερή έπαρση, α πούμε, ότι εγώ δεν διάβασα τίποτα. Ξεκίνησα εγγενετής ποιητής. Εντάξει, είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό, γιατί και εγώ πολλές φορές συναντάω έτσι διάφορους νέους ανθρώπους και τους κάνω αυτή την ερώτηση. Ναι, ναι. Και βλέπω ότι μερικές φορές η αντίδρασή τους είναι περίεργη. Δηλαδή, σαν να ξαφνιάζονται και να νομίζουν ότι είναι περιττή η ερώτηση. Πώς θα γράψεις να διαβάσεις. Εγώ τους έλεγα κατά καιρούς αστεριζόμενους, φύγε και να επανέρχεσαι με τον Καβάφη, με τον Σεφέρη, με τον Αγνωστάκη, με τον Ρίτσο και μετά να επανέλθεις. Αφού τους μιλήσεις, έλα ξανά πάλι. Δεν διάβασα τίποτα, λέει. Φύγε και να επανέλθεις με αυτούς. Έτσι είναι. Όσο λέει για τον Προύστ που λες, Προύστ, μεγάλη. Αναγνώσεις ζωής, αγαπητέ Μιχαήλ.
αναγνώριση. Ξεμείνουμε ότι τον διάβασα τον Προύστ, αυτά που είχαν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Πέρσι κάνουμε και μάλιστα μια εκδήλωση με τον Γιάννη Καραξαρίδη για τον Προύστ, θυμάσαι κάτω. Μια αναγνωστική θητεία πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Μ' αρέσει όμως ότι σε αυτή την περίπτωση έχει μια, ας το πούμε, άγνοια κινδύνου κάνοντας το εξής. Σε αρέσει ο Προύστ. Είναι ένας δύσκολος συγγραφέας. Δεν είναι το σειρμό, δεν είναι εύκολο να καθίσει να διαβάσει τον Προύστ. Ούτε εξαπλωμένος, έτσι. Θα πρέπει να αφοσιωθεί στο βιβλίο. Κατά καιρούς, και να μην ξεφύγουν τη συζήτησή μας, δηλώνουν διάφοροι επώνυμοι και μεγάλοι συγγραφείς στον κόσμο. Δεν διάβασα τον Προύστ. Δεν διάβασα τον Ζόης ακόμα. Ναι. Το ομολογούν στην τρίτη σελίδα, το απαράτησα. Ναι. Είναι άθλημα. Συνέχισε. Φυσικά είναι άθλημα, ναι. Δεν είναι... Και έχει λοιπόν επιδεικνύσει μια έννοια κινδύνου. Δηλαδή, κάνει πέρσι αυτή την εκδήλωση που είπε για τον Προύστ. Ναι. Και πραγματικά, δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς από πού και ως πού, γιατί Προύστ την Ποζάνη. Σκοζάνη, ναι. Δηλαδή, ο Καραγιάννης ό,τι κάνει προκαλεί. Προκαλώ, ναι. Είναι πάντως μ' άρεσε αυτή η ιστορία. Επειδή μ' άρεσε, λέω, θα το κάνουμε. Έχω κάνει κατά καιρού διάφορα τέτοια προκλητικά. Ναι, ναι, ναι. Προκλητικά για τα δεδομένα εδώ πέρα. Κάποιοι άνθρωποι το ξέρουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Για ό,τι κάναμε δεν ήταν παντελώς άγνωστα. Και όχι μόνο τώρα με τον Προύστ και παλαιότερα με τη θητεία μου στο Ινστιτούτο. Κάναμε διάφορα τέτοια πράγματα. Να, το μυθιστόρημα γιατί. Ναι. Το πρώτο συνέδριο που έγινε για το μυθιστόρημα έγινε στην Κοζάνη. Ευρωπαϊκό μυθιστόρημα. Κοζάνη τώρα, μυθιστόρημα. Κοζάνη. Όχι, εντάξει. Γιατί όχι. Το θέμα είναι βέβαια αυτό που λες ότι κάποια στιγμή μακάρι αυτά τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν να μπορούν να διδάσκονται. Γιατί έχω ακούσει κάποιες φορές και πραγματικά αυτό με έχει στεναχωρήσει να λένε ότι εντάξει, τι ιστορία έχει Κοζάνη. Δεν είναι δυνατόν να το πεις αυτό το πράγμα. Και μάλιστα να ζεις αυτόν τον τόπο. Γιατί πού είσαι στον αέρα, δεν πατάς πουθενά. Γυρίζεις μας στο χώμα, είναι ούτως ή άλλως. Οπότε. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό νομίζω όμως ότι μερικές φορές κάνει κίνηση επιθετικός, δηλαδή όταν είσαι έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο αποξιωτικά για το θέμα βιβλίου, για το θέμα γνώση, για το θέμα ιστορία, σου βγαίνει μια νομίζω επιθετικότητα. Όχι άδικα βέβαια. Όχι άδικα, μου βγαίνει φορές όμως συγκρατιόμαι, και φορές δεν συγκρατιέμαι κιόλας, αλλά μου βγαίνει όμως και βαρύ ένα βαθύ αίσθημα περιφρόνησης περί αυτών. Άντε λέτε, εντάξει. Ναι. Αλλά πληγώνεις όμως κατά βάθος. Και μόνο που σου το λένε, ή σου το λένε με κάποια τέτοια έπαρση, μια διάθεση, να, αν όχι σε υποτιμήσουν ελαφρώς, να σε παραγνωρίσουν ότι με τι ασχολείσαι τώρα και τι μας θέλεις, πρώτον τι, με τι ασχολείσαι, δεύτερον τι μας παριστάνεις και τρίτον τι θες να πεις περί αυτών, ας πούμε. Και τι έγινε, σου. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να έχει απάντηση το τι μας παριστάνεις. Ναι, ναι. Διότι πολύ απλά δεν παριστάνει κανένας. Ναι. Τίποτα, απλά είναι ο αυτός του. Νομίζω ότι παρόλα αυτά, παρόλες τις ενασχολήσεις, τις διάφορες δραστηριότητες, η πορεία σου είναι κατά βάση μοναχική. Θα έλεγα ότι μπορεί να έχεις περπατήσει πάρα πολλές φορές στους δρόμους. Ζεις τόσα χρόνια στην Κοζάνη. Είναι γεγονός ότι το μεζόδρομο εγώ το περπάτησα περισσότερο όσο κανείς άλλος. 35 χρόνια το γραφείο σπίτι, το μεζόδρομο είναι ο πλέον περπατημένος από μένα. Μου προέκυψε έτσι, δηλαδή. Λοιπόν, συνέχισε. Αλλά νομίζω ότι κατά βάση είναι μια μοναχική πορεία, δεν είναι. Το γραφείο μου το ονομάζω Κελί. Δεν ξέρω αν το έχετε κανένα φορά. Ο χώρος μου δηλαδή. Έχει μόνο βιβλία και ούτε ένα νομικό βιβλίο. Όντως. Έχουν χιλιάδες βιβλία και πίνακες και λοιπά. Και όταν έρχονται κάποιοι επισκέπτες και μου λένε, τους λέω στοίχημα, αν βρείτε ένα νομικό βιβλίο, και όχι τώρα που σταμάτησα, και βρείτε ένα νομικό βιβλίο και κερδίζετε τάδες μου. Και δεν μπορούν να βρουν ούτε ένα νομικό βιβλίο. Τέλος πάντων, είναι χώρος κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά ενός κελιού που τελικά σε περιέχει στην κυριολεξία. Ναι. Βιβλία από εδώ, περιοδικά. Φωτογραφίες, εικόνες, διάφορα λάφυρα, δώρα, μικρό, μεγάλα τέτοια που τα βλέπεις, που τα έχεις ξεχάσει κιόλας, μην νομίζεις. Έχεις ξεχάσει και πού είναι χιλιάδες πράγματα. Λογικό είναι. Λοιπόν, ζεις σε έναν ιονή παράδεισο μέσα, στον χώρο του μικρό, το δικό σου, σαν τον μοναχικό χώρο, που κάθε άλλο παρά μοναχικό είναι, αλλά είναι όμως και κατά βάθος. Γιατί μονίμως εκεί βρίσκεσαι και εκεί συνευρίσκεσαι. Ένα παράδεισο όμω στον οποίο μέσα υπάρχουν και οι τύψει γιατί κάποια βιβλία δεν έχει διαβάσει ακόμα και θέλει να τα διαβάσει. Τέτοιοι παράδεισοι με τύψει υπάρχουν παντού. Υπάρχουν στο σπίτι μου, υπάρχουν στο γραφείο, υπάρχουν στο χωριό στα βιβλία. Πάρα πολλά, α πούμε, χιλιάδε. Και τώρα μάλιστα τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, με την παρέμβαση έρχονται χιλιάδε βιβλία και περιοδικά. Εκεί είναι μεγάλε τύψει. Φίλοι καλοί και αγαπημένοι σου στέλνουν και σου φτιάχνουν, πώς να ξεχωρίζεις, να τουλάχιστον να του ρίξεις μια ματιά σου. Πάρα πολλά βιβλία σου. Και εν τω μεταξύ δεν μπορώ να πετάξω βιβλία τίποτα γραπτό. Και συσσωρεύονται σε σημείο, η μάνα μου ανησυχεί πάρα πολύ στο χωριό. Μήπως πέσει το σπίτι. Από το συναντιόγραφο με τη σημαία του καράβλα, τι θα γίνει με αυτά τα βιβλία, πού θα πάνε αυτά. Γιατί ξέρω, δυστυχώς μεγάλο και τραγικό, ότι αν πάνε στη βιβλιοθήκη θα εξαφανιστούν. Όσοι στέλνουν βιβλία στη βιβλιοθήκη δεν υπάρχουν πλέον τελείως. Τα έζησα.
Ναι, αυτό είναι ένα, αυτό είναι ένα, πραγματικά ένα αγκάθι. Και νομίζω ότι ενώ η βιβλιοθήκη θα έπρεπε να ήταν ένας χώρος που θα έπρεπε να μας προκαλεί και εμάς κατά κάποιο τρόπο να συμβάλλουμε, ώστε να πάει ακόμα πιο μπροστά. Δεν ξέρω, είναι ένα πράγμα που κυμαίνομαι στην αγορά πολλές φορές, γιατί δεν της αξίζει. Δεν της αξίζει αυτό το πράγμα. Η βιβλιοθήκη Κοζάνης, ειδικά η βιβλιοθήκη Κοζάνης, δεν της αξίζει αυτό το στυλ που ζει σήμερα. Να σου πω το εξής, με ρωτούν. Τι γίνεται με αυτό το κτίριο, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Δεν απαντώ καθόλου. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι το κτίριο. Αυτό είναι το κτίριο. Μπορεί να αρχιτεκτονικά άλλο να ενοχλεί και άλλο να με ενοχλεί. Το θέμα είναι τι θα περιέχει μέσα, πώς θα υπάρξει αυτό. Πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πώς θα λειτουργήσει η ιστορία σου. Πώς θα βάλει τον κόσμο μέσα. Πώς θα βάλει τον κόσμο μέσα. Γιατί ναι. Το βλέπω σε πολύ μεγάλη. Τώρα την ιστορία τη βιβλιοθήκη με μεγάλο πένθος το βλέπω κι εγώ. Θέλω να βοηθήσω, αλλά νομίζω ότι. Κάτι με κρατάει, κάτι με κρατάει απ' έξω, δεν ξέρω. Κάτι δεν μου πάει καλά, ας πούμε, δεν μου κάθεται καλά. Όταν ήμουνα, πήρα το βάρος όλο πάνω μου και έκανα 1000 κακά πράγματα. Τα έκανα όμως. Δεν λέω καλά, τα έκανα όμως. Κάποιοι σήμερα πρέπει να πάρουν το βάρος πάνω σου. Δεν μπορεί να μην παίρνεις το βάρος του πράγματος που διευθύνεις εσύ και να περιμένεις τους άλλους. Βλέπω τον νυν πρόεδρο, τον Παναγιώτη Δημόπουλο, μια χαρά παιδί και ωραίος πιανίστας, νομίζω ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Όχι, χρειάζεται βοήθεια όμως. Μεγάλη βοήθεια. Έτσι. Και στήριξη. Και ιδίως από εκεί. Και στήριξη. Μακάρι να κάνει. Μακάρι να τα καταφέρει. Νομίζω όμως δεν μπορέσει να τα καταφέρει καλά. Κοίταξε. Και κυρίως εν όψη αυτής της ιστορίας του μεγάλου κτηρίου. Ναι, γιατί πραγματικά, εάν σήμερα αγκομαχάει, ας πούμε, βιβλιοθήκη με ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο δημιουργεί και μεγαλύτερες προσδοκίες, αλλά και λειτουργικά έξοδα, τότε τα πράγματα νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ναι, ναι, δεν ξέρω πόσο το σκέφτηκαν και πώς το σχεδιάζουν το πράγμα να το αντιμετωπίσουν. Ελπίζω ο Παναγιώτης να βρει. Βασίλη, το πρόβλημα είναι ότι φτάσαμε στο τέλος του τηλεοπτικού μας χρόνου. Τι λες. Και νομίζω ότι έμειναν πολλά πράγματα που δεν είπαμε. Οπότε, να είμαστε καλά, να κυλήσει αυτός ο δεύτερος κύκλος των εκπομπών και κάποια στιγμή θα ξανανταμώσουμε, θα ξαναπούμε. Γιατί νομίζω ότι αν κάποια υποχρέωση έχουμε δημιουργήσει, πρωτίστως εσύ, γιατί είσαι λίγο παλιότερος, λίγο μεγαλύτερος από μένα, και εγώ βεβαίως, για να μπορούμε να μιλάμε για κάποια πράγματα, μήπως και μπορέσουμε να συνεγείρουμε κάποιες ανθρώπους. Δεν το είπα, Μιχάλη, αυτό. Εσύ γράφεις, ξεκίνησες με το διήγημα και γράφεις με μυθιστόρημα. Θέλω να σου πω ότι σε ζηλεύω ορισμένος. Εγώ δεν μπορεί να γράψω μυθιστόρημα, δεν μπορούσα. Το μυθιστόρημα είναι μεγάλη ιστορία. Αρχιτεκτόνημα μεγάλο. Να συγκρίνει ένα ναό μπαρόκο στην Ευρώπη με ένα κλεισάκι ωραίο, βέβαια, που είναι το διήγημα. Με τιμάει πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να γράψω μυθιστόρημα. Ασχολήθηκα με το διήγημα. Εντάξει, και εκεί χρειάζεται την τέχνη του, χρειάζεται διάφορες ικανότητες να έχει το διήγημα. Αλλά το μυθιστόρημα πάντως, εμένα πάντως με φόβιζε γι' αυτό και δεν έγραψα. Που τα είπαμε και εξωδίκως τα λέγαμε μυθιστόρημα, δεν έρχονται μυθιστόρημα. Πρέπει να έχει μεγάλη συνθετική ικανότητα. Και δεν στο λέω ότι σε θαυμάζουμε αυτά τα. Και στον Απόλλο, και στον Απόγονο, και στον Μόσαρτ που είχε κτλ. Με όλη αυτή τη σύνδεση μεγάλη. Να σε καλά, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό που λες, γιατί. Τα καλά λόγια για όλους χρειάζονται. Πολλό δε μάλλον απέναν συναγωνιστή και παύλα ανταγωνιστή, έτσι, γιατί κάποιες φορές... Ανταγωνιστή τώρα. Όχι, το ανταγωνιστή με την εξής έννοια, ότι ανταγωνίζεσαι έναν ομότεχνο, γιατί θέλεις να κάνεις κάτι καλό και να πάρεις και τον έπαινο από αυτόν το χρειάζεσαι. Μην νομίζεις αυτό. Βλέπεις τον άλλον, σε βλέπω σε ένα βγάζεις βιβλίο, βλέπω τον άλλον βγάζεις βιβλίο και ζηλεύω και εγώ. Γιατί. Να βγάλω και εγώ. Μια άμυλα τέτοια. Μια μικροάμυλα υπάρχει, μην νομίζεις. Όλοι μας. Μικροζήλια. Πάλι έβγαλε βιβλίο. Ορίστε. Εάν δεν έβγαζε τις τελευταίες δύο συλλογές διηγημάτων, δεν θα με προκαλούσε για να στείλω διήγημα στην παρέμβαση. Και σε ευχαριστώ που. Ευχαριστώ και εγώ πολύ το κανάλι σας. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Και να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς στον Εγγονό και ελπίζω να του άρεσε η εκπομπή απόψε. Θα μου πεις σε λιπόστο. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή αυτού του δεύτερου κύκλου. Ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Για μια εκπομπή η οποία από ό,τι σου ξέρω τουλάχιστον θα επαναλαμβάνεται Πέμπτη βράδυ, λίγο μετά τις 12. Οπότε όσοι δεν τη βλέπετε, λίγο μετά τις 12. Νομίζω θα είναι λίγο χαλαρωτική και σε κάποιους θα λειτουργεί και ως υπνοτικό. Να είστε καλά, καλό βράδυ.